Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ναι, καλημέρα. Τώρα καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Μάνο, μεταδώσαμε ότι έχουμε μια πληροφορία για αγνοούμενο στον γράμμο. Ναι, ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια επιχείρηση στο γράμμα από πλευράς αστυνομικής διεύθυνσης Καστοριάς και της περιοριστικής υπηρεσίας Καστοριάς, ναι, για την εξέβρεση νεαρού ατόμου, το οποίο κατά πληροφορίες έχει κατευθυνθεί προς την περιοχή του γράμμου. Και γράμμα από τον Εστόριο και πάνω. Να πούμε κύριε Μάνο, είναι Καστοριανό αυτό το νεαρό άτομο? Όχι, είναι από άλλη περιοχή. Είναι από άλλη περιοχή και χάθηκε στο γράμμο. Έχει εξαφανιστεί αυτή την περιοχή και ο δεύτερος εκεί πέρα και έχει εξαφανιστεί. Μάλιστα. Ήταν μόνος του? Ναι, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής ήταν μόνος. Μάλιστα. Από ποια περιοχή είναι το παλικαράκι? Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Δεν από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε ακριβώς από ποια περιοχή. Είναι επισκέπτης της Καστοριάς που ήρθε για να δει την Καστοριά, να την περπατήσει κτλ.? Η τελευταία επικοινωνία που είχε με τους οικείους ήταν ότι βρισκόταν στην περιοχή του Νεστορίου. Του Νεστορίου. Και θα έδωσε προς την περιοχή του γράμμου. Μάλιστα. Δεν απαντάει το κινητό του τηλέφωνο αυτή τη στιγμή? Υπάρχει και σχήμα, πρέπει να έχει κλείσει. Και αυτή τη στιγμή προσπαθεί η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς και η περιοριστική και με ένα αέρια μέσα. Με ντρόουν δηλαδή που έχουν θερμικές κάμερες. Και με πεζοπόρα τμήματα που επιχωρούν στην περιοχή. Να τον αναζητούν για να προσπαθούν να τον βρούμε. Mm-hmm. Από ποια ώρα τον ψάχνουμε, κύριε Μανό? Από χθες το απόγευμα. Από χθες το απόγευμα το ψάχνουμε, μάλιστα. Άρα. Από χθες το απόγευμα δεν έχει. Ξέρουμε τουλάχιστον, γιατί ο γράμμος είναι μια τεράστια περιοχή του Νεστορίου, περίπου πού μπορεί να ήταν? Έχουμε κάποιο τουλάχιστον κομμάτι να ψάχνουμε? Οι έρευνες έχουν εστιάσει σε μια, που έλεγα, ακτίνα 30 χιλιόμετρων από τον οικισμό του Νεστορίου. Μάλιστα. Σε ακτίνα 30 χιλιόμετρων γύρω από τον Νεστόριο. Και κυρίως προς την νότιο-δυτική πλευρά του γράμμου. Γιατί είχε, ναι, εκφράσει την θέληση να κινηθεί προς τα εκεί πέρα. Μάλιστα. Τώρα από τη δική σας πλευρά, από τη δική σας, από τη δική σας θέση σαν αντιπεριφυράκης πολιτικής προστασίας, πώς βοηθάτε αυτή την κατάσταση πέρα από την αστυνομία που βρίσκεται βέβαια στο σημείο? Και από την Αντιπεριφέρεια Πολιτικής Προστασίας αλλά και από την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, τις επαφές που έχουμε και με τον κύριο Έξαρχο, τον αστυνομικό διευθυντή, ναι, Καστοριάς, και με τον κύριο Τσαλίκη, τον διοικητή της περιοριστικής, ναι, Καστοριάς. Είναι και η πυροσβεστική στον γράμμο τώρα? Ναι, είναι και η πυροσβεστική. Επιχειρεί και η πυροσβεστική και με τα δικά της μηχανοκίνητα, εποχούμενα οχήματα και πεζοπόρα τμήματα. Με την οικογένεια του παιδιού αυτού είστε σε επαφή συνεχώς? Βρίσκεται η ελληνική αστυνομία σε επαφή με την οικογένεια. Με την οικογένεια. Δεν ξέρω τώρα αν και οι άνθρωποι της οικογένειας έρθουν και αυτοί στην Καστοριά ή φανταζόμαστε την αγωνία που έχει αυτή η οικογένεια τώρα, έτσι. Αυτό είναι το χειρότερο, κύριε Νατσούλη. Είμαστε γονείς και καταλαβαίνουμε πολύ την αγωνία των γονέων. Αυτή την ώρα η θέση των γονέων είναι πάρα πάρα... Ευχόμαστε όμως το παιδί κάπου να είναι... Να έχει κλείσει απλά το τηλέφωνο και να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Να μην μπορεί να βρει άκρη από το πού είναι και τι γίνεται ακριβώς. Γιατί αν ήταν και μέρος που το επισκέφθηκε και πρώτη φορά, δεν είναι δύσκολο και να χαθείς, έτσι. Αυτή τη στιγμή θεωρείται αγνοούμενος. Ας ευχηθούμε για να έχουμε μια ευτυχή κατάληξη. Ευτυχή κατάληξη, πραγματικά. Πόσο χρονών είπαμε νεαρό το παιδί, πόσο χρονών είναι? Είναι φοιτητής, στην ακριβή του. Είναι φοιτητής. Είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κύριε Μάνο, για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή, κύριε Μάνο. Ελπίζω μέχρι το τέλος εκπομπής να έχει βρεθεί το παλικαράκι και να είναι όλα καλά πραγματικά. Δηλαδή είναι... Το ταχύτερο δυνατόν, κύριε Μάνο. Το ταχύτερο δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για την πρώτη επικοινωνία. Αυτά λοιπόν με την πρώτη είδηση της ημέρας. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.